Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, διαμέσου της κυρίας Παπαρίγα, σας πέταξε το γάντι. Σας είπε ξεκάθαρα ότι θα απειθαρχήσει και κουπόνια θα κόβει, και όνομα πάνω δεν θα βάζει και είναι και δικαίωμά του να το πράξει. Εγώ ερωτώ, σε μια τέτοια περίπτωση που σας προκαλέσει στην πράξη το Κομμουνιστικό Κόμμα και θα το κάνει, το είπε η γραμματεύση, το είπε, τι θα κάνει? Ερετούς εκλεγμένους θα τους οδηγήσετε στη φυλακή? Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ποινικές διώξεις, τι θα κάνετε? Δεν καταλάβατε κάτι? Παίζετε το παιχνίδι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να σας πω γιατί. Θα τους ηρωοποιήσετε. Μπράβο. Θα τους κάνετε ήρωες, κύριε Ραγκούση. Μπράβο. Μια χαρά τους στρώνετε το δρόμο για να αναβαθμίσουν την εκλογική τους επιρροή και δύναμη. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι καθόλου. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Αν τους ηρωοποιήσετε ή όχι, είναι δικό σας θέμα. Δεν μας αφορά καθόλου. Μας αφορά όμως τούτο. Και πρέπει να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Εάν απειθαρχήσει κάποιος, εγώ δεν θα πω τώρα Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν θα βάλω καθόλου την πολιτική παράμετρο. Θα πω ένας δήμαρχος, χ, ανεξάρτητος, και απειθαρχήσει. Και θα εμφανιστούν πολλοί τέτοιοι. Θα πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο. Διότι αν δεν τον εφαρμόσετε, έχοντας σηκώσει τον πύχη τόσο πολύ ψηλά και κατεβαίνοντας ο πύχης απότομα, να σας το πω πολύ απλά, θα εξευτελιστείτε. Αλλά και αυτό καθόλου πάλι δεν μας πειράζει, να εξευτελιστείτε. Μας πειράζει όμως ότι πλέον θα απαξιωθεί για πολλωστή φορά το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Αυτά τα έχετε σκεφτεί? Σας έχουν περάσει από το μυαλό? Προφανώς όχι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.